Συζητήθηκαν ουσιαστικά θέματα. Είχε και μια συνεργασία, είχαμε και μια συνεργασία με τον Δήμαρχο Ναυπλίων σχετικά με εκκρεμή θέματα τα οποία υπάρχουν, όπως ας πούμε το θέμα της πορείας της Μαρίνας, έργο κομβικό για τον Ναύπλιο. Αναφερθήκαμε στην ευτυχή συγκυρία του ότι η σύνδεση με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο προχωρά και θα ενταχθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες. Πείτε το λίγο αναλυτικά αυτό, γιατί αφορά πολύ το πώς. Το έχουμε δηλώσει και το θεωρώ ότι το έχει αντιληφθεί ο κόσμος, ότι μπαίνει στο ΕΣΠΑ, δηλαδή εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, το έργο της σύνδεσης της Αργολίδας με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Δηλαδή, ο δρόμος ο οποίος θα έρχεται από το δρόμο των Α7, τον αυτοκινητόδρομο, θα εισέρχεται στην Αργολίδα, θα δημιουργηθούν δύο cut and cover, δηλαδή μικρά τούνελς, που θα οδηγήσουν στον κόμβο, τον κυκλοτερή κόμβο Φίχτια Μυκήνες. Εκεί κατασκευάζουμε πάλι με την φροντίδα και την επιμέλεια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, κατασκευάζουμε έναν κυκλοτερή μεγάλο κόμβο, όπου θα σταματήσει να είναι κίνδυνος και παγίδα θανάτου για τους χρήστες του δρόμου. Να υπενθυμίσω ότι 18 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, έχουν χάσει τη ζωή τους στη συγκεκριμένη διασταύρωση. Είναι τρομερή σημασίας επιτέλους η σύνδεση του νομού Αργολίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Ήταν πραγματικά ντροπή ότι ήμασταν ο τελευταίος νομός που δεν είχε σύνδεση με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Αυτή η παράληψη, αυτή η έλλειψη της Αργολίδας θα είναι πλέον οριστικά παρελθόν. Μαζί με αυτόν τον δρόμο εντάσσεται ταυτόχρονα και ο άλλος σημαντικός δρόμος Αρκαδικό-Αγία Ελεούσα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα συνδεθεί το Λιγουριό και όλη η υπόλοιπη Αργολίδα με την Αργοναυπλία, με έναν δρόμο σύγχρονο, ασφαλή και γρήγορο. Και ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό όλα τα σημαντικά, τα τόσο σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, δηλαδή η Αρχαία Επίδαυρος, μάλλον το Θέατρο της Επιδαύρου, έχει Αρχαία Επίδαυρος, το Θέατρο της Επιδαύρου, οι Μυκήνες, το Ναύπλιο, το Ηραίο, αποκτούν μία διασύνδεση με έναν δρόμο ο οποίος θα είναι η ραχοκοκαλιά της Αργολίδας, θα διασχίζει την Αργολίδα από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Και αυτό βεβαίως είναι ένα όνειρο για τους Αργολιδείς εδώ και πολλές δεκαετίες, που επιτέλους με την Περιφερειακή Αρχή Παναγιώτη Νίκα και με τη συνδρομή και τη βοήθεια όλων μας βρίσκει την ολοκλήρωσή του. Να πάμε τώρα στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, όπου υπεγράφει η σύνδεση. Στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, όπως ο Περιφερειάρχης είπε από την πρώτη στιγμή, ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε ως περιφέρεια να υπάρξει ένα αποτελεσματικό, σύγχρονο και ουσιαστικό πυροσβεστικό δίκτυο. Το κάνουμε πραγματικότητα και αυτό. Είναι κόστος 650.000 ευρώ. Υπεγράφει τη Δευτέρα η προγραμματική μεταξύ του Περιφερειάρχη και της Υπουργού κυρίας Μενδώνη. Και επίσης ανατέθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας στο ταχύτερο δυνατό χρόνο και με τον καλύτερο τρόπο να μπορέσουμε να το εκτελέσουμε και να θωρακίσουμε έτσι έναν τόσο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο από φαινόμενα πυρκαγιάς όπως αυτό που ζήσαμε πριν από λίγο καιρό, να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Χρονοδιάγραμμα, σας είπα, στο συντομότερο δυνατό χρόνο θα επανέλθουμε ενδεχομένως σε σύντομα και θα μπορώ να σας δώσω ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει το επόμενο καλοκαίρι να μας βρει χωρίς αυτό το σύστημα.